Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε? Σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαι πολύ καλά. Θα σας πω μια σκέψη που πάντα κάνω όταν κάνω είσοδο σε εκπομπή, ότι πέφτω, ξέρεις, δηλαδή, ο φοβός μου είναι ότι θα βγω, ξέρεις, ο σαλοντζίνης και πέφτω. Το σκηνικό και γελάω μόνος μου. Ναι. Σου έχει τύχει στο θέατρο ποτέ και του έγινε και φοβία? Ναι, ασφαλώς και μου έχει τύχει. Σε είσοδο θεατρική? Σε είσοδο μου έχουν τύχει πολλά κουφά στο θέατρο. Όμως. Μου έχει σκιστεί παντελόνι και έχω βγάλει τη μισή παράσταση με τοπικά. Ξέρεις, πήγα ένα όπισθεν, ξέρεις, φυματάκια πίσω. Από πίσω, στη ραφή. Ναι, στη ραφή. Τέλειο. Από τότε άλλαξε κάτι? Έχεις δεύτερο παντελόνι πάντα μαζί σου, ας πούμε? Εξαρτάται την παραγωγή. Okay. Ξέρεις, αν είναι μεγάλη παραγωγή, σου λέω φέρτε και ένα δεύτερο να έχουμε backup. Να το έχουμε για καλό. Τι άλλο σου έχει τύχει, ας πούμε? Εντάξει, τα κλασικά. Σεντόνι, ξέρεις, να μην θυμάσαι τι λες. Έχω γλιστρήσει βέβαια πολλές φορές. Γι' αυτό του έχει μείνει η φοβία του ανθρώπου. Δηλαδή, να τι να σου πω. Κοίτα, όταν. Έχω ένταση σκηνικά, ξέρεις, καμιά φορά βάζω λίγο. Υπέρμετρο ζήλο. Ναι, και δεν, μπορεί να μην ελέγξω κάτι και έχω φάει σαβούρες, μπορώ να πω. Ωραία, πάθος είναι αυτό λοιπόν? Νομίζω ναι, είναι πάθος. Τις πιο πολλές σαβούρες τις έφαγα στο Βιοπαλαιστή στη Στέγη, που ήταν το σκηνικό με νερό. Ναι. Οπότε έπιανε μετά από λίγο καιρό, λίγη μέχρι γλίτσα, να αλλάξει λίγο γλίτσα. Και εκεί πέρα εκεί περιμέναμε λέει, βασικά. Συχνά κάναμε ακροβατικά. Ναι, περιμέναμε όλοι πότε θα πέσει κάποιος για να γελάσουμε. Δηλαδή και κάθε μέρα κάποιος έπεφτε. Ξέρεις. Κοίταξε, εγώ όταν πέφτω γελάω πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Γελάω και με τους άλλους βέβαια, αλλά γελάω και με τον εαυτό μου γιατί ξέρω ότι είναι μια αστεία συνθήκη, ρε παιδί, για πολύ κόσμο. Αρκεί να μην χτυπήσεις. Αρκεί να μην χτυπήσεις. Ναι. Εγώ έχω πέσει με τη Γερονικολού στο θέατρο. Μπαίνοντας μέσα στη σκηνή, τρέχαμε σε μια ταβέρνα και καλά. Παιδιά, έπαθα blackout σε Ντόνι γιατί σκοτίνιασα. Ναι. Όταν σηκώθηκα, απλά άρχισα να μετράω. Έχω δόντια, όλα, έχω μύτη. Γιατί είχα ένα κενό για 10 δευτερόλεπτα. Ναι, σου έχει ναι. κάτι πολύ ακραίο να πεις ότι κάτι κοίτα, έγινε που. Επειδή στο θέατρο, όπως ξέρουμε και τρεις, υπάρχει αυτή η καθημερινή επανάληψη, μπορεί και να κάνεις μια κίνηση που αυτή η κίνηση, επειδή την κάνεις κάθε μέρα, να σου αφήνει κάποια κουσούρια. Δηλαδή, εγώ φέτος σκεφτόμουν, γιατί πονάει συνέχεια το δεξί μου χέρι. Ξυπνάω και πονάει το χέρι μου. Και μετά κατάλαβα ότι επειδή στην παράσταση που έπαιζα φέτος είχα. Είχα μια σκηνή που το χτύπαγα και έλεγα, ας πούμε, στην αδερφή μου, μην το ξαναπείς ποτέ. Και λέω να ο λόγος, γιατί από το καθημερινό χτύπημα. Ναι, δεν την είχε, το είχε συνδυάσει. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Δεν μου λες, η εμφάνισή σου, επειδή είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας. Σε ευχαριστώ πάρα κακά πολύ, ειδικά όταν μου το λες εσύ που είσαι μια κούκλα. Ω, σε ευχαριστώ. Καλά, θα αρχίσουμε τώρα τις φιλοφρονίες. Θεώρησες ότι μπορεί, ας πούμε, σε εισαγωγικά να σου άνοιξε και τις πόρτες? Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι προς Θεού, δεν το λέω ότι δεν έχεις ταλέντο, είσαι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, αλλά θεωρείς ότι μπορεί για έναν όμορφο άνθρωπο να είναι πιο ανοιχτές οι πόρτες? Καταρχάς θα σου πω ότι εγώ όταν μου το λένε αυτό, όταν μου κάνουν αυτό το κομπλιμέντο, θεωρώ ότι μου το λένε στα ψέματα, δηλαδή δεν νιώθω. Από ευγένεια, ας πούμε. Ναι, από ευγένεια. Δεν γιατί νιώθω. Γιατί να σου το πω από ευγένεια? Δεν ξέρω, σαν κομπλιμέντο, ρε παιδί μου, το παίρνω. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Νιώθω ένας. Okay, μια χαρά, ας πούμε, άνθρωπος. Αλλά δεν είχα ποτέ την εικόνα για μένα ότι είμαι όμορφος, ας πούμε, πολύ όμορφος. Νιώθω ότι έχω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάπως κάποια σπάνια ίσως χαρακτηριστικά. Αλλά σχολείο, δεν το καταλάβαινες, δεν είχες κατακτήσει, δεν καταλάβαινες ότι σε ποθούν περισσότερο. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, επειδή πάντα είχα έτσι μια έντονη προσωπικότητα, νόμιζα ότι πιο πολύ ασχολούσα με την προσωπικότητα και όχι με την εμφάνιση. Ήσουν αλάνι. Ήμουν αλάνι. Στα νιάτα σου. Γκράφιτι έχω διαβάσει, διάφορα. Σε έχουν συλλάβει κιόλας γι' αυτό? Σε έχουν πιάσει, που να κάνεις γκράφιτι? Μας έχουν κυνηγήσει, αλλά τις καπουλάραμε. Με έχουν πιάσει σε άσχετη φάση. Όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα, είχα πάει σε ένα φεστιβάλ, θυμάμαι, στο πεδίο του Άρεος και ήμουνα με το σκέιτ, είχαμε κάπως βαμμένα μαλλιά, ό,τι να είναι, ξέρεις, αυτά τις. Τα εφηβικά. Τα εφηβικά, σκισμένα, παντελόνια, φαρδιά κτλ. Και έτυχε να μην έχω ταυτότητα μαζί μου και μας μπουζουριάσανε με τον κολλητό μου. Και περάσαμε. Τόζησες και βραδιά στο κρατητήριο. Βραδιά στο κρατητήριο. Με τον πατέρα μου, ο οποίος. Ήταν αστυνομικός συνταξιούχος τότε. Oh. Να παθαίνει εγκεφαλικό. Για έναν μπαμπά που είμαι στο κρατητήριο. Γιατί σε πιάσανε. Ναι. Δεν αισθάνθηκε περήφανος που ήσουν στα λιμέρια του? Εγώ θα έλεγα μπράβο παιδί μου, πήγες από τα παιδιά εκεί. Αισθάνθηκε περήφανος που μπήκα μέσα για έναν ασήμαντο λόγο. Γι' αυτό. Αν έμπαινα για άλλο λόγο, σίγουρα δεν θα ήταν περήφανος. Τον πατέρα τον έχεις χάσει? Τον έχω χάσει, ναι. Τον έχασα πριν 6 χρόνια.
πρόλαβε να σε δει, να σε καμαρώσει στα, έτσι, στα μεγαλεία σου, να το πω στα μεγαλεία, έτσι. Εντάξει, πρόλαβε να με δει στην τηλεόραση, να με δει στο θέατρο, ήταν περήφανος. Ήθελε να ασχοληθεί με την ηθοποιία ή επειδή ήταν έτσι αστυνομικός, μπορεί να το έβλεπε λίγο διαφορετικά το επάγγελμα αυτό? Κοίτα, εγώ είμαι μια περίπτωση παιδιού που από μικρός ό,τι έκανα έχει να κάνει με τις τέχνες, οπότε ήταν σαν να το περίμενε. Όταν του το ανακοίνωσα, έπαθε ένα μικρό σοκ, αλλά μετά από λίγο καιρό το συνήθισε σαν ιδέα και με υποστήριξε και πάρα πολύ. Γιατί ήδη είχα κάνει άλλες δύο σπουδές. Είχα κάνει φωτογραφία, είχα κάνει γραφιστική και ζωγραφική, οπότε το είπα λίγο με καθυστέρηση. Μπήκα στη σχολή στα 24, δεν μπήκα στα 18 και τους φάνηκε ότι τώρα μετά από τόσες σπουδές θα κάνεις κι άλλη. Τους λέω, μα θέλω και αυτό να το δοκιμάσω. Νομίζω ότι... Από τα 18 στα 24, δηλαδή, είχες ασχοληθεί με τη γραφιστική, με τη ζωγραφική. Ακριβώς. Πάλι με τέχνες όμως, έτσι. Πάλι μόνο με τέχνες. Δηλαδή, το γκράφιτι δεν είναι τυχαίο που τον οδήγησε. Όχι. Η ζωγραφική πώς ήρθε στη ζωή σου? Η ζωγραφική, συγγνώμη. Πώς ήρθε στη ζωή σου? Ήρθε μαζί με μένα. Βγήκαμε μαζί. Ζωγραφίζεις και τώρα? Ναι, ζωγραφίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και... Τι αν επιτρέπετε, αφηρημένο, τοπία? Συνήθως είναι ανθρωποκεντρικά. Ανάλογα τη φάση που περνάω. Με πινέλο, κάνω τα πάντα. Το τελευταίο, αυτό τώρα που έχω φάει σκάλωμα τα τελευταία 4-5 χρόνια και πρέπει να το ολοκληρώσω γιατί με έχει κουράσει, είναι μολύβι, αλλά είναι υπερρεαλισμός αυτό. Κατάλαβα, δηλαδή έχω είναι δει και στο Instagram πάντα, που είναι σαν φωτογραφία. Ναι. Είναι με μολύβι. Μολύβι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο όμως είναι, όταν το βλέπεις, νομίζω ότι είναι φωτογραφία. Είναι σοκαριστικό πόσο ρεαλιστικό είναι. Και είναι λίγο αιμονικό κι αυτό. Δηλαδή, όπως και η δουλειά μας που έχει. Κάνει ποτέ έκθεση ζωγραφική? Έχω συμμετάσχει σε ομαδική, αλλά ατομική δεν έχω κάνει ακόμα. Αλλά είναι κάτι που κάποια στιγμή, όταν θα έχω μαζέψει υλικό και θα θέλω, θα... Και με τη φωτογραφία όμως έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ. Νομίζω και αυτός ήταν ένας δρόμος και για τη σχολή μετά, για να πας στο θέατρο. Κοίτα, τη φωτογραφία τη χρησιμοποιώ και στη ζωγραφική, γιατί πρώτα φωτογραφίζω το αυτό θέμα που θέλει μου. Να φτιάξει. Ναι. Οπότε... Νομίζω ότι όλες οι τέχνες συνδυάζονται. Και το θέατρο, ας πούμε, και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος είναι μία μίξη πολλών τεχνών. Ό,τι γνώση έχεις από κάθε τέχνη είναι πολύ χρήσιμη και βοηθάει σε ό,τι και αν κάνεις. Τόση ώρα μιλάει και είναι ένας τόσο ήρεμος, πράος, ταπεινός άνθρωπος που... Πόσο λίγο με ξέρεις. Πόσο λίγο με ξέρεις και βάζουμε βρυδίκι. Όχι, ξέρεις που κολλάω, στο ότι έχεις δηλώσει κάπου ότι κάποια στιγμή την είχες ψωνίσει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί σε βλέπω ένα παιδί πολύ που πατά στα πόδια, πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή, δεν μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να έχεις ψωνιστεί κάποτε. Κοίτα, ψωνίστηκα σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα και είμαι και ώριμος και γιωμένος. Αλλά στην αρχή της επαγγελματικής μου, ας πούμε, πορείας, την είχα ακούσει λίγο. Δηλαδή, όταν βγαίνει. Τη φάση που ζει στο ΣΟΗ ή πιο πριν? Όχι, πιο πριν. Α, πιο πριν. Πιο πριν. Γιατί δηλαδή... με το ΣΟΗ νομίζω εκτοξεύτηκε, έγινε πολύ γνωστό. Ναι. Έχει κάνει πράγματα και πριν, αλλά επειδή ήταν και πολύ μεγάλη η επιτυχία του ΣΟΙΟΥ, νομίζω ότι εκεί πια σε μάθανε όλοι. Ναι, όχι, έγινε πιο πριν. Ευτυχώς. Έγινε... Πώς το κατάλαβε, Δρυσή, όλο? Ένιωσα ότι κάτι μέσα μου δεν πάει. Τι σημαίνει για σένα την ψώνησα, ρε παιδί? Ναι. Δηλαδή, γιατί για τον καθένα μπορεί να είναι και διαφορετικό. Ένιωσα ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Ξέρεις, ένιωσα ότι είμαι κάτι ανώτερο. Άλλο, και λέω, όπα, κάτσε φίλε, γιατί το νιώθεις αυτό? Στη συμπεριφορά, δηλαδή έβγαινες έξω και απαιτούσες π.χ. να σε κερνάνε, λέω. Όχι, τώρα, όχι καθόλου. Καθόλου. Έχει να κάνει με την προβολή, έχει να κάνει με τη δουλειά μας. Ότι ξαφνικά ένα παιδί που. Δεν υπήρχε σε αυτό όλο το σύστημα, σε αυτόν τον κόσμο. Βγαίνει από τη σχολή, του κάθονται κατευθείαν δουλειές και αρχίζουν στον δρόμο να τον αναγνωρίζουν και να του λένε ωραία λόγια. Ναι, ναι. Αυτά όταν αρχίσεις και τα παίρνεις σοβαρά, σου χαλάει λίγο την ισορροπία μέσα σου. Νιώθεις κι εσύ κάτι... Πώς το επανέφερες, πώς είπες? Έκανα ένα διάλειμμα από όλα. Έφυγα και πήγα στο Παρίσι για ένα χρόνο. Α, ναι, το 2009. Για αυτό το λόγο, ναι. Για αυτό το λόγο. Ήταν για αυτό ένας από τους λόγους. Ναι. Δηλαδή, θα σταμάτησες όλα και πες φεύγω, πάω στο Παρίσι για να πω. Λειτουργούν, κατά τη γνώμη μου, λίγο υποσυνείδητα τα πράγματα. Όταν γύρισα από αυτό το ταξίδι, κατάλαβα ότι ένας από τους λόγους που ήθελα να το κάνω αυτό
ήταν γιατί μέσα μου κάπου είχε χαθεί η ισορροπία των πραγμάτων. Ουσιαστικά αυτό το ταξίδι το έκανα για να δω τι αξίζω. Δηλαδή, πήγα σε μια χώρα που δεν ήξερα καν τη γλώσσα, που δεν ήξερα κανέναν. Ήταν ένας φίλος μου εκεί. Το πήγαν από όλο μήνα. Ο Γιάννου που παίζαμε και στην Ίσο μαζί τώρα που δείχνεται. Που έχει μείνει, έχει παραμείνει, είναι Ελληνογάλλος ο Αλέξανδρος. Και ήθελα να δω τι αξίζω. Άρα ήταν ένα ταξίδι για να βρεις αναζήτησες τον εαυτό σου, ναι, να βρεις τα πατήματά σου ίσως. Και τα βρήκα. Εκεί δηλαδή, πώς έζησες, τι έκανες για να ζήσεις, να βιοποριστείς. Έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δούλεψα σε μπαρ, δούλεψα στην αρχή σε μια εταιρεία που ανακατασκευάζαμε παλιά σπίτια στο Παρίσι. Μετά και τα χέρια του. Ναι. Μετά που άρχισα να μιλάω λίγο τη γλώσσα σε μπαρ και κατέληξα σε σαντουιτσάδικο. Πιο έτσι γκουρμέ, κάναμε συνταγές. Πέρασες από όλα, έκανες μια γύρα. Και ένιωσα ότι okay, ωραίο το ταξίδι, βρήκα ας πούμε τι γίνεται με μένα, σκέφτηκα. Και λέω, θέλω να είμαι στην Ελλάδα, θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, είναι η δουλειά που θέλω να κάνω, γιατί και σε αυτό είχα μπερδευτεί λιγάκι, δεν ήξερα. Με ποιο από όλα αυτά θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο. Ναι, ναι. Και σε καράτησε πιο πολύ στο θέατρο, στην υποκριτική δηλαδή. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις, εδώ θέλω να είμαι τελικά, αυτός είναι ο χώρος μου. Τα πάντα. Είναι όλη αυτή η δημιουργία που σου δίνει αυτό το επάγγελμα. Όλα τα πάντα. Σου δίνει και πολύ δύναμη. Έχω διαβάσει ότι όταν έχασες τον μπαμπά σου, το ίδιο βράδυ έπαιξες στο θέατρο. Ναι, ναι. Πώς ήταν αυτή η στιγμή, τι πιστεύεις, λειτουργεί λίγο και ψυχοθεραπευτικά το θέατρο? Σίγουρα λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά. Εργασιοθεραπεία. Ναι. Το θέμα είναι να μην επιλέγεις αυτή τη δουλειά για ψυχοθεραπευτικούς λόγους. Ενώ αν έχεις προβλήματα και κάνεις αυτή τη δουλειά, μάλλον διωγγώνονται. Αν είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και κάνεις αυτή τη δουλειά, σίγουρα σε βοηθάει να χαλαρώνεις, να βρίσκεις τον εαυτό σου, να αναπτύσσεις την ενσυναίσθησή σου. Είναι μια σπουδαία δουλειά. Όλα αυτά τα έβαλα κάτω στο ταξίδι μου που λέτε και αποφάσισα ότι θέλω να γυρίσω και να κάνω αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα δήλωσες κάποια στιγμή ότι δεν ανήκω σε κανέναν, δεν μας ανήκει κανείς. Ναι, κλεισέ λίγο, αλλά το δήλωσα. Κάτσε να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Ναι. Αυτό το είπες από την άποψη ότι, ρε παιδί μου, αν ερωτευτείς φόδρα, δεν μπορείς να είσαι εκεί μονογαμικός από αυτή, από την άποψη της μονογαμίας. Όχι, μπορώ να είμαι μονογαμικός, αλλά επειδή είμαι και εκτιτικός άνθρωπος, είναι κάτι που προφανώς το είπα για να το ακούσω κι εγώ. Mm-hmm. Είναι κακό πράγμα η εκτιτικότητα. Δεν θέλω να την ασκώ, ούτε να μου την ασκούν. Έχεις περάσει από τέτοια σχέση, ναι, εκτιτική? Ναι, έχω περάσει και ξέρεις, όταν τα ζεις θα καταλαβαίνεις τα πράγματα. Αλλά σου λέω ότι έχω υπάρξει και εγώ κτητικός και δεν είναι κάτι που έχω νιώσει καλά για τον εαυτό μου. Οπότε, σίγουρα αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως κλισέ, αλλά είναι πολύ σπουδαίο να αφήνεις έναν άνθρωπο ελεύθερο και να είναι δίπλα σου. Όχι με το ζόρι, επειδή πραγματικά θέλει να είναι δίπλα σου. Άρα δεν αποκλείσεις και το γεγονός του να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει πολύ η οικογένεια. Έχω μεγαλώσει σε πολύ τεκνή οικογένεια. Πόσα αδέρφια είστε? Τέσσερα αδέρφια είμαστε, δύο και δύο. Περίμενα να ακούσω κανένα εφτά. Όχι, εντάξει, είμαστε στο όριο. Μετά τα τρία νομίζω είναι η πολύ. Μετά τα τρία, ναι, όχι, εντάξει, το ξεπεράσαμε λίγο το όριο. Εκεί ήταν πολύ αγαπημένοι οι γονείς μου. Ξέρεις, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Και είσαι σε αυτή τη φάση τώρα, δηλαδή θα ήθελες να, δεν ξέρω αν είσαι με κάποια κοπέλα, θα ήθελες να κάνεις οικογένεια? Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Okay. Αλλά ναι, κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα. Εγώ νιώθω ότι το κοντρολάρεις λίγο. Διάβασα ότι έχεις πει ότι κάποια στιγμή είχε προτεραιότητα η δουλειά σου και έλεγες τα προσωπικά μου, θα τα βάλω σε μια δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή. Το ελέγχεις λίγο το μυαλό σου, λίγο παραπάνω λες, δεν θέλω τώρα να υποτίθεται ότι το ελέγχεις, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι άμα προκύψει, σου έρθει ας πούμε και τη φας κατά κούτελα. Άρα δεν μας έχει έρθει τώρα αυτές τις μέρες. Ναι. Θα δείξει, ξέρω. Ωραία, πάμε να δούμε τα πλάνα σου για το καλοκαίρι. Μαθαίνω κάτι θεατρικό. Τελείωσες με τις Μέλισσες, ολοκληρώσατε τα γυρίσματα. Τελειώσαμε με τον guest που είχα στις Μέλισσες. Τελειώσαμε και με τις παραστάσεις που είχα, με τα παιχνίδια στη Σοφίτα, που μάλλον θα πάμε και του χρόνου. Πολύ ωραία. Και τώρα κάνω πρόβες για μια μουσικοθεατρική παράσταση, που θα κάνουμε μια μίνι περιοδία, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι, θα ξεκινήσουμε τέλος Ιουνίου.
Είναι τα άνθη της καταστροφής, είναι αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Ωραίο. Και είναι μουσικοθεατρικό. Είναι η μουσική διεύθυνση του Θοδωρήτου Λεμπέση. Θα τραγουδάει ο Γιάννης Οδιονυσίου. Το θεατρικό παύλα αφηγηματικό κομμάτι το έχουμε εγώ με τη Δανάη τη Λουκάκη. Τα κείμενα της Ευγενίας Μαραγκού, σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη. Μάλιστα. Άρα τραγουδάτε κιόλας στην παράσταση. Τραγουδάει ο Γιάννης. Α. Και λίγο η Δανάη. Γιατί λέω και ζωγραφίζει και τραγουδάει. Πόσα ταλέντα! Εντάξει, κοίτα. Τραγουδάω σαν ηθοποιό. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό ούτως ή άλλως. Αυτά που κάνουμε στη σχολή. Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό, παιδιά. Υπάρχουν και ηθοποιοί που δεν τραγουδάνε. Ναι, όχι, δεν είναι. Και εμένα προσωπικά, ενώ έχω συμμετάσχει σε αρκετές παραστάσεις που είχαμε τραγούδια, δεν είναι και το καλύτερό μου. Αν και θα ήθελα. Δηλαδή, ζηλεύω τους ανθρώπους που τραγουδάνε και κάνουν musical. Σε αυτό το κομμάτι. Ίσως επειδή το έχω δουλέψει πολύ, διστάζω, ξέρεις, δηλιάζω. Όλα είναι εκπαίδευση. Σίγουρα. Μπορείς κίνητρο, θέμα κίνητρου. Μπορεί ξέρω, να σου κάνει πρώτα να πας ένα παιχνίδι, πώς είναι το jazz του βάζει χωρίς αυτά. Επειδή το θέλει. Έχουν κάνει. Έχουν κάνει. Και δεν έχω πάει, γιατί φοβήθηκα. Α, ναι. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λες, είναι θέμα εκπαίδευσης. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους. Φέτος είδαμε, ειδικά φέτος είδαμε. Ναι, ναι. Ναι. Φωνές που δεν ήταν. Δεν ακουγόντουσαν. Είδαμε πολλές φωνές που δεν ακουγόντουσαν. Δεν θα θέλω όμως να πάω κάπου και να πει δεν είναι καλός. Δηλαδή, το έχω αυτό το κοντρολάρισμα που λες. Είμαι τελειομανής, θέλω ό,τι κάνω να νιώθω σίγουρος και... Συνεπής, ας πούμε. Συνεπής αυτό που κάνω. Αντίστοιχα σε ένα survivor που θα πήγαινες που δεν θέλει απαιτήσεις φωνητικές. Και... και σε αυτό σου γίνει πρώτα να σου πεις. Α, και σε αυτό. Ναι. Και γιατί πως όχι. Θεωρώ ότι δεν είναι η δουλειά μου. Δηλαδή είναι, μπορεί να γίνει και καλά ένα κομμάτι της δουλειάς μου επειδή υπάρχει η προβολή. Αλλά δεν είναι η δουλειά μου. Δεν... Κανενός δεν είναι η δουλειά να είναι survivor. Ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι. Κάποιοι το βλέπουν λίγο πιο ελαφρές, αλλά ένα παιχνίδι δεν είναι επιβίωση. Δεν το έκανα. Καταρχάς, όταν πεινάω, γίνομαι. Άλλος που γυρίζει το μάτι. Ναι. Πολύ το έχουμε δει σε πολλούς. Μπορεί να το γύριζε στη ζωγραφική, στην άμμο. Ναι, ας πούμε. Αντί να φάω, θα ζωγραφίσει. Κοκκίλια. Δεν είναι κάτι που θεώρησα ότι μου ταιριάζει και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Πλάνα για το χειμώνα τηλεοπτικά υπάρχουν, ναι. Συζητάω κάτι. Και... Είστε όλοι σε συζητήσεις αυτό το καιρό. Κανένας δεν μας λέει τίποτα. Και είμαι χαρούμενος, δεν μπορώ να πω τι. Ναι, το καταλαβαίνουμε, εντάξει. Αλλά μακάρι να γίνει. Α. Τώρα είναι στο τελικό στάδιο που... Κομμωδία ή δράμα. Κομμωδία. Κομμωδία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Κομμωδία. Να ευχηθούμε πάει λοιπόν τα καλύτερα και για το φετινό σου καλοκαίρι και για του χρόνου για την τηλεόραση. Ευχαριστώ. Και πραγματικά ό,τι επιθυμείς να σου έρθει.